Λοιπόν, Δήμαρχε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται εδώ στο Πευκή τον αυθεντικό μαραθώνιο κολύμβησης. Μια εξαιρετική οργάνωση, θεσμός πλέον για την περιοχή. Πείτε μας δύο λόγια. Κολυμπάτε μέχρι εκεί, στρίβετε με το αριστερό σας χέρι και γυρίζετε πάλι πίσω και βγαίνετε τρέχοντας έξω. Είναι η πρώτη ελεύθερη χρονιά. Μέχρι την κόκκινη που είναι εξαπλωμένη εκεί πέρα. Δεύτερη σημασία. Μην πάτε πιο μέσα. Πάντα θέλαμε να δείξουμε το ιστορικό μας και πολιτιστικό. Τρίβω με τον αριστερό όμο και γυρίζω πίσω. Εντάξει. Και τον αγώνα ως ένα εργαλείο πρόθεσης. Καταλάβατε όλοι. Τώρα όμως, αυτός ο αγώνας στηρίζει ουσιαστικά την τοπική οικονομία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια καλύτερη να δώσει ευκίνηση από την Κίνα. Στέκεται βέβαια άξια όρθια. Όταν έχω μια πρωταθλήτρια τον Βόλτα, θα πρέπει να δώσει την ευκίνηση. Ένα χειροκρότημα για την Τελίνα όμως, δεν βλέπω. Τον Αύγουστο, παρόλα αυτά, με πολλή δουλειά έχουμε καταφέρει να έχουμε τον τόπο μας σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι με δουλειά της αυτοδιοίκησης, με δουλειά των ιδιωτών, με δουλειά που ήρθε από την ελληνική μέσα από τη χώρα και έξω από τα σύνορά της. Εμείς καταφέρνουμε σίγουρα. Δουλειά και ένα, δύο.